Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή τον κύριο Κυριόπουλο για την ευγενική πρόσκληση, αλλά και τον καθηγητή τον κύριο Σισούρα για την ιδιαίτερη ευγενική αναφορά σε μένα. Νομίζω, αγαπητοί κύριε καθηγητά, βρίσκομαι σε μια ηλικία, σε ένα σταυροδρόμιο που έχω δύο υποχρεώσεις. Η πρώτη υποχρέωση είναι να αναγνωρίζω τους σοφούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μου έδωσαν τα πρώτα μαθήματα και βήματα και δεν ξεχνάω ποτέ στην Πάτρα όταν βρεθήκατε με τον Μιχάλη τον Φιωρέντο και ήμουνα τότε μικρός, πρώτη φορά παρακολουθούσα και μπορούσα να δω και να εξετάσω τη δική σας προσέγγιση, αλλά και συγχρόνως να δίνεις το βήμα στους νεότερους από σένα, τους οποίους ουσιαστικά πρέπει να ακολουθήσεις, και γι' αυτό το λόγο επιτρέψτε μου αυτή την παρουσίαση να την αφιερώσω σε πολλούς νέους, συναδέλφους μου, συνεργάτες μου που είχα τη χαρά να εργαστώ τα προηγούμενα χρόνια και να μάθω από αυτούς, και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα όμως και συγχρόνως να τους προσκαλέσω να γράψουμε κάτι, να το στείλουμε στο φόρουμ μέσα σε περίπου ένα μήνα, να είναι ένα κείμενο θέσεων που θα ταιριάξουν όλες αυτές τις ομιλίες και την προηγούμενη του κύριου Σκρουμπέλου και του κύριου Σισούρα, και ουσιαστικά να αποτελέσουν ίσως έναν οδηγό για την πολιτική ηγεσία. Θα μου επιτρέψετε να μην διαβάσω τις διαφάνειες. Είναι αλήθεια το ότι ο καθηγητής ο κύριος Σισούρας με ένα εξαιρετικό τρόπο και πέντε διαφάνειες έκανε μια εξαιρετική σύνδεση όλων αυτών που έχω γύρω μέσα σε 25 διαφάνειες και δεν έχω σκοπό να τις διαβάσω. Ξέρω ότι πρέπει να κλείσουμε. Ήθελα να ευχαριστήσω και όπως το είδατε το κάνω τώρα και την σύζυγό μου, για την αλήθεια ότι χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσα να περπατήσω μέχρι τη Δράμα, παρόλο που μου έκανε εξαιρετικές οδηγίες να αποφύγω τον κυκλώνα και να μην πάω, αλλά είναι αδύνατο να ξανακάνω μια ομιλία από μακριά και να ζητήσω τη συγγνώμη που δεν μπόρεσα τις άλλες φορές να είμαι κοντά σας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να δούμε κυρίως αυτούς τους τίτλους που πολύ γρήγορα είχα διαφάνειες χωρίς να τις συζητάμε. Αν η κλινική ιατρική είναι κατάλληλος όρος, θα θέσω περισσότερα ερωτήματα, μην περιμένετε να σας δείξω τη σοφία μου μέσα από τις δημοσίευσεις μου, γιατί δεν νομίζω ότι έκανα κάτι ιδιαίτερο στη ζωή, αλλά κυρίως να θέσω περισσότερα ερωτήματα, τα οποία θα αποτελέσουν ίσως τον οδηγό για να μπορέσουμε και μαζί με εσάς, κύριε Θανασάκη, γιατί αλλήμον δεν συνοδεύσω τις εξαιρετικές κυρίες και εμένα. Έτσι, οπότε και φυσικά και τον κύριο Κωνσταντινίδη, που έτσι γι' αυτό είμαστε αχώριστοι τώρα. Η σύγχυση σε όρους και έννοιες. Φοβάμαι ότι στη χώρα μας εξακολουθούμε να μπερδεύουμε τους όρους και έννοιες, και ήδη ο καθηγητής ο κύριος Σούρας έκανε αναφορά σε αυτά. Η ιατρική και η λήψη της απόφασης έχουμε κάνει πολύ λίγα στην ιατρική, αν εξαιρέσουμε τις δικές σας δουλειές. Πολλά θέματα που δεν έχουμε λάβει υπόψη μας. Τα εμπόδια που υπάρχουν και κυρίως τα μεθοδολογικά εμπόδια θα μου επιτρέψει να κάνω ιδιαίτερες αναφορές μέσα και από την εμπειρία αλλά και την βιβλιογραφία. Από τη θεωρία στην πράξη, νομίζω ότι πρέπει να ταιριάξουμε την ομιλία μας με τα χρόνια νοσήματα. Ο κ. Σκρουμπέλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και ιδιαίτερα με τη συμπεριφορά κινδύνου. Όπως βλέπετε, βάζω αυτό. Πολύ γνωστό σε εσάς από τις ομιλίες του καθηγητού, τον Πόπερ, περισσότερο για να σας δείξω ότι και αυτή η ομιλία ουσιαστικά θα μιλήσει με την αβεβαιότητα που πρέπει να διακρίνει το λόγο ενός πανεπιστημιακού. Δεν ξέρω, δεν είχαμε ανταλλάξει τις διαφάνειες. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση και δεν το έχουμε κατανοήσει. Προσπάθησα να το ταιριάξουμε πολύ απλά λόγια. Το care είναι πάμε μαζί, είμαι μαζί σας. Ενώ το δεύτερο, πάω να αλλάξω κάτι στη θεραπεία ή οτιδήποτε. Η διαφορά ανάμεσα στο primary care και στο primary health care και στο primary care. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το primary care ταιριάζει περισσότερο, απευθύνομαι στους συναδέλφους μου της Γενικής Ιατρικής, με το family medicine, με τα services. Όμως το primary health care κάνει γέφυρα. Κάνει γέφυρα ανάμεσα στη δημόσια υγεία, κάνει τα population services, τα population needs μαζί ακριβώς και με τις υπηρεσίες που προσφέρει το άτομο. Και ακόμη και τώρα μπροστά στην Αστάνα εξακολουθούν να υπάρχουν και περιοδικά που αναγράφουν και βλέπω τον όρο Integrated Primary Care, που δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Αλλά θα μου επιτρέψετε παρακαλώ να κάνω και αυτό. Και εκτός από τον καθηγητή, τον φίλο τον Γιάννη τον Κυριόπουλο, που είναι αλίμονο και γνωρίζει την αγάπη μας και το σεβασμό μας, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έκαναν εξαιρετικές αναφορές, ιδιαίτερα στο Preventive και στο Clinical Care. Θυμάμαι τον Λουκάτο Σπάρο. Ο Λουκάτο Σπάρο έλεγε ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για κλινική ιατρική
όταν μέσα στην κλινική ιατρική δεν ενσωματώσεις και τη διάσταση της πρόληψης και τη διάσταση της περίθαλψης και τη διάσταση της φροντίδας και το cure και το care και τη διάσταση της αποκατάστασης. Και αυτό θα πρέπει να το συναντάει και να το κουβεντιάζει κανένας, είτε μιλάει με ρευματολόγο, είτε με γενικό οικογενειακό γιατρό, είτε ακόμη και με νευροχειρουργό. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα αναπόσπαστα κομμάτια συνδεδεμένα με τον ορισμό και ιστορικά και πολιτικά και επιστημολογικά, ορισμό πραγματικά να τον ξεχνάμε. Επίσης, πάρα πολύ συζήτηση για τον ορισμό. Πολύ συχνά, με έχετε ακούσει όταν δεν είμαι εδώ, να μιλάω για αυτόν τον εξαιρετικό ορισμό που έχω έναν υψηλή διανοητές, ιδιαίτερα σε μια συνάντηση στο Άμστερνταμ πριν από χρόνια, έχει δημοσιευτεί στο BMJ, που σου λέει, δεν με πολύ ενδιαφέρει, πολύ απλά, να λέω ότι ο ασθενής που έχει διαβήτη, το πρόσωπο που έχει διαβήτη είναι ασθενής, απλά όταν το πρόσωπο που έχει διαβήτη δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Δηλαδή, το αναφέρω αυτό περισσότερο γιατί είναι αλήθεια ότι οι έννοιες εκείνες, αλλά και οι ορισμοί που δόθηκαν από μεγάλους οργανισμούς, ακόμη και στη χώρα μας, ιδιαίτερα που αναζητά μια καινούργια πολιτική υγείας, πρέπει να ανανεωθούν. Άρα, συνεπώς, μου είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσε ο καθηγητής για την αποτύπωση της κλινικής ιατρικής, όταν εξακολουθώ να προσδιορίζω το τι είναι κλινική ιατρική. Επιτρέψτε να σας πω ότι για την κλινική ιατρική έχει ζητηθεί πολλές φορές στο φόρουμ. Προσπάθησα και εγώ τώρα μέσα στον ύστερο κύκλο να δω τι είναι αυτό που πραγματικά δεν έμαθα ή δεν χρησιμοποίησα όταν τουλάχιστον ασκούσα πιο συστηματικά την ιατρική. Η διάσταση της μείωσης του κινδύνου, το risk reduction, νομίζω ότι δεν το έχουμε κουβεντιάσει ακόμη. Και εδώ δεν θα δικήσω κανένα, ούτε τη σημερινή διακυβέρνηση, ούτε την προηγούμενη διακυβέρνηση. Δεν έχει διδαχτεί αυτό. Δεν το χρησιμοποιούν οι ιατρικές σχολές. Η έννοια του κινδύνου είναι ίσως το πιο σημαντικό, μπορεί να πει κανένας. Βεβαίωτα, ο κίνδυνος και η ανάγνωση του κινδύνου, αλλά που ταιριάζει με την αθανασία, θα μπορούσε κανένας να την εξετάσει στην Ιλιάδα. Αλλά εκεί ήταν τέριαζε περισσότερο με τους Μυρμιδόνες και τον Αχιλλέα. Όταν όμως πήγαινες στην Οδύσσια, τέριαζε με τον Οδυσσέα. Άρα και ακόμη και η έννοια της αθανασίας που τη βλέπουμε εμείς και εγώ τη βλέπω πολύ συχνά στους ατρόμητους, όχι μόνο κριτικούς κλπ. Κατοίκους των ορεινών περιοχών, γιατί μου δεν πάθω τίποτα, δεν θα πεθάνω. Και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, που ήταν λίγο πριν το θάνατο, μου έλεγε θα ζήσω άλλα 10 χρόνια. Και όμως έφυγε. Αυτή η εικόνα της αθανασίας που ταιριάζει κυρίως με την ανάγνωση, την αναγνώριση του κινδύνου δεν έχει εξηγηθεί. Η διάσταση της μείωσης ή η ελαχιστοποίηση της ζημιάς είναι αλήθεια ότι το έχετε κουβεντιάσει πάρα πολύ και εσείς κύριε καθηγητά και ο κύριος Αθανασάκης και πολλοί άλλοι, αλλά και η διάσταση αποκατάστασης της ζημιάς. Προχωράω πάρα πολύ γρήγορα για να θέσω κι άλλες εννοίες και αυτά στους αγαπητούς μου συναδέλφους αναφέρομαι. Ευχαρίστω να μοιραστούμε τα slides, να γράψουμε. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα κείμενο. Φυσική πορεία της νόσου. Ένας άλλος πολύ μεγάλος καθηγητής, ο Δημήτρης Οτριχόπουλος, θυμάμαι είχα ακούσει μια εξαιρετική ομιλία του κάποτε στην Ακαδημία και χρησιμοποίησε ένα slide από το βιβλίο του «Αρχές Επιδημιολογίας», Παριζιάνος 1982, και ήταν η φυσική πορεία της νοσήματος, ήταν και μια φωτοτυπία από το βιβλίο του, που ακριβώς μιλούσε για τη φυσική πορεία του νοσήματος και για το λεγόμενο χρονικά κρίσιμο σημείο. Και έλεγε ότι ό,τι πιο σπουδαίο μπορεί να κάνει η ιατρική, που δεν την έλεγε κλινική ιατρική, είναι να αναζητήσει το χρονικά κρίσιμο σημείο, γιατί από εκεί και πέρα, ό,τι και να βρεις, η ιστορία έχει προχωρήσει. Και αποδείκνυε με πολύ εξαιρετικό τρόπο ότι πιθανόν και σε ένα χρόνιο νόσημα να έχεις και δύο κρίσιμα χρονικά σημεία. Άρα η φυσική πορεία του νοσήματος νομίζω ότι την ξεχάσαμε. Και την ξεχάσαμε και εμείς στη γενική ιατρική, γιατί θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στους άλλους συναδέλφους ότι ο γενικός γιατρός είναι ο πιο σπουδαίος, γιατί απλά λόγω συνάφειας, χρονικής επαφής, φυσικής επαφής, μπορεί να μετρήσει ή να παρακολουθήσει ή να αναλύσει τη φυσική πορεία του νοσήματος που δεν μπορεί να το κάνει ο ρευματολόγος. Δεν είναι θέμα αντίθεσης, είναι θέμα καθαρά συνάντησης με τον ασθενή. Νομίζω ότι όλα τα ζητήματα αυτά που έχουν σχέση με τη φυσική πορεία του νοσήματος θα μπορείς να μεταθέσεις ή να αποτρέψεις η νόσο. Άρα θα πρέπει να εξετάσεις το χρονικά κρίσιμο σημείο που, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Κουρβέλος για την HPV, σαφέστατα μπορείς να το αλλάξεις, να το μεταθέσεις με τη χρήση του εμβολιασμού. Περνάω πολύ γρήγορα. Κλινική ιατρική. Νομίζω ότι δεν έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ στην Ελλάδα το ρόλο των συμπτωμάτων.
Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν μαθήτευα σε Σουηδούς καθηγητές της Γενικής Ιατρικής, μου έλεγαν, Χρήστο, κοίταξε τα συμπτώματα. Άρχισε να μετράει τα συμπτώματα. Συνδύασε τα συμπτώματα ή βάλε τα συμπτώματα με κάποια σημεία. Και θυμάμαι τους πρώτους καθηγητές της Γενικής Ιατρικής, που δεν ήταν γενικοί γιατροί, αλλά ήταν δάσκαλοι της Γενικής Ιατρικής, που έκαναν εξαιρετικές αναφορές. Ένας από αυτούς ήταν καθηγητής, τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά, τον πρόλαβα λίγο πριν πεθάνει, ήταν ο καθηγητής Γκέστα Τιμπλίν. Μπορείτε να δείτε την εξαιρετική του δουλειά που έχει δημοσιεύσει στο Scandinavian Journal of Medicine. Τα θέματα της αυτοφροντίδας, το θέμα της ευτυχίας και της ευδαιμονίας. Δεν μπορώ να ακούω τους ξένους να μητρήσουμε ξανά το well-being ή το wellness. Λοιπόν, όχι, ας φτιάξουμε το δικό μας δίκτυ. Και η σύγχρονη δική μας, ο Επίκουρος ειδικά, μας δίδει, όχι μόνο Επίκουρος, ο Αριστοτέλης που αναφέρατε, αλλά ο Επίκουρος μίλησε πολύ περισσότερο για την αταραξία και την μίλησε και σαν ψυχική, με την ψυχική της διάσταση και τη φυσική της διάσταση και την οικολογική της πολιτιστική, και ο όρος ευδαιμονία θα μπορούσε ακριβώς να ακουμπήσει. Δεν μιλάμε για την ευτυχία και την ευδαιμονία, αλλά μιλάμε για το wellness. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Το προσδόκιμο και η ποιότητα επιβίωσης και η ποιότητα ζωής αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι κάνατε εξαιρετικές αναφορές για την οικογένεια. Δεν μιλάμε για την ελληνική οικογένεια, δεν την κατανοούμε και αυτό γιατί δεν τη διδάσκουμε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως είναι η επίδραση στο νοικοκυριό και εκεί έχει το κόστος, δεν τα ξέρω, τα ακούω, τα διαβάζω από εσάς και μαθαίνω, κύριε Θανασάκη, αλλά θα ήθελα να δω την επίδραση όχι μόνο του φορτίου νοσηρότητας ή εθνισιμότητας ή της οικονομικής, στη συνοχή της οικογένειας. Εγώ θα ήθελα να καταλάβω τι λέει, ποια είναι η συνοχή, πώς μετράμε τη συνοχή, επίσης τα δυναμικά της οικογένειας. Θα ήθελα παραδείγματος χάρη να μου πείτε, δεν το ξέρω, μιλάω με νέα παιδιά και μου λένε ότι η οικογένεια έχει αλλάξει. Ποιοι είναι οι κύκλοι της οικογένειας σήμερα. Εγώ θα ήθελα να τους ακούσω, για να μπορέσω πραγματικά να δω την επίδραση της κλινικής ιατρικής πάνω στην οικογένεια. Πραγματικά, και μιλήσατε και για το Kronecker Model, νομίζω ότι χρειαζόμαστε και ένα στέρεο θεωρητικό υπόδειγμα για τους προσδιοριστές του νοσήματος. Χρειαζόμαστε έναν ενιαίο ορισμό και διαγνωστικά ταξινομικά κριτήρια. Αυτά αλλάζουν. Έγιναν και το πρωί αναφορές. Η παρουσίαση των πολλών προσδιοριστών αιτιών από τα παλιά κλασικά μοντέλα του Ρόθμαν και το πολύπλευρο υπόβαθρο της συμπεριφοράς, υγείας και νόσου του ατόμου. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να δούμε και την κλινική επίπτωση. Αυτό είναι το κλασικό μοντέλο που το διδάσκεται χρόνια στη σχολή. Δεν ξέρω αν αυτό φτάνει. Κάτι μου λείπει εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού υποδείγματος που να είναι ευρύτερο από το βιο-ψυχο-κοινωνικό και για τους προσδιοριστές της υγείας. Ίσως έκανε αναφορές ο κύριος Κουρμπέλος πολλούς. Έμεινα πάρα πολύ περισσότερο και θέλω να μείνω, γιατί με εντυπωσιάζει πραγματικά αυτό που βλέπω ζηρέδρες στην Κρήτη, την αψήφιση του κινδύνου, που είναι εξαιρετικό, ρομαντικό, ιστορικό, δεν ξέρω τι είναι, αλλά με εντυπωσιάζει γιατί δεν είναι μόνο μέρος μιας κουλτούρας, που πιθανόν να έχει πολλές ρίζες, αλλά φαίνεται να είναι κυρίως έλλειψης αναγνώρισης του κινδύνου. Αυτή η ανάγνωση του κινδύνου είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, παρόλο που φαίνεται να είναι πολύ προσωπικό και φαίνεται να επηρεάζεται και ιδιαίτερα από υποπολιτιστικούς παράγοντες. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ να το δούμε, γιατί αν δεν δω την κλινική ιατρική στο να αλλάζει τη συμπεριφορά, δεν θα μπορέσω ποτέ να λύσω τα μεγάλα προβλήματα που είναι και η προσκόλληση και η συμμόρφωση στη θεραπεία. Αυτό το έβαλα η κριτική, η συγγενήκευση της θεωρίας και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τσιάντου. Δεν είναι εδώ, να τη δώσετε τους πολλούς χαιρετισμούς γιατί έμαθα πάρα πολλά. Εδώ είναι, με συγχωρείτε, δεν βλέπουν και τα μάτια μου πια την κυρία Τσιάντου, αλλά και τον συνεχιστή της, γιατί όταν πήγαμε να χρησιμοποιήσουμε το Theory of Plant Behavior, είδαμε ότι αυτό τελικά, ιδιαίτερα στα ελληνικά δεδομένα, μπορεί να μετρήσει από το 15 μέχρι το 25% της διακύμανσης της πρόθεσης προς τη συμπεριφορά. Συνεπώς λέω, αυτά τα δυτικο-βόρειο-ευρωπαϊκά μοντέλα μπορεί να είναι καλά, να μου δίνουν καλές δημοσίευσεις και έχουν γίνει 5-6 δημοσίευσεις γι' αυτό, αλλά εμένα δεν με ικανοποιούν. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω πόσο 20-25% μου ερμηνεύουν τη συμπεριφορά και το άλλο 75% τι να το κάνω, να το πετάξω στη θάλασσα.
Οι μεθοδολογικές δυσκολίες στην καθιέρωση των κλινικών εκβάσεων. Το είπε ο καθηγητής ο κύριος Ισούρας, που βεβαίως έβαλε και τη διάσταση των δικτών πρόσβασης. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Απευθύνομαι περισσότερο, έβαλε αυτή τη δημοσίευση πολύ γνωστή σε όλους. Είναι από το ΙΣΠΟΡ. Συγχαρητήρια κύριε Θανασάκη, θα ήθελα να μου πείτε, θα νιώσω πολύ περήφανος αν πάρετε το βραβείο. Το αξίζετε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να κουβεντιάσουμε για όλους αυτούς. Εδώ είναι και τα performance outcomes που αναφέρθηκε ο καθηγητής προηγουμένως. Δεν μιλάω για... είναι αλήθεια ότι αυτοί οι στόχοι και οι εκβάσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης στις υπηρεσίες γενικής ιατρικής είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Αυτή τη διαφάνεια την είχα δείξει και στο Ξυλόκαστρο. Ερώτηση. Ποιος έχει δίκιο, ο προηγούμενος υπουργός ή ο σημερινός? Η απάντηση είναι ότι μέχρι στιγμής η ελληνική πολιτική δεν έχει κάνει τίποτα στο να συζητήσει για τις εκβάσεις στην αξιολόγηση της απόδοσης αλλά και της αποτελεσματικότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι οι δικές σας δουλειές, αλλά δεν έχουν γίνει ουσιαστικά θέσεις. Βεβαιότατα, βλέπετε και από την Βρετανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τους δείκτες. Ιδιαίτερα σε ποιο βαθμό αυτοί οι δείκτες μπορούν να επηρεάσουν όχι την αποτελεσματικότητα της κλινικής πολιτικής, της κλινικής ιατρικής, αλλά την πολιτική υγείας. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις, δεν μπαίνω μόνο, αλλά απλώς πρέπει να εξετάσουμε. Ιδιαίτερα να συζητήσουμε τους δείκτες και έκβασης, που είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί πολύ συχνά όταν χρησιμοποιούμε στη βιβλιογραφία και μιλάμε για δείκτες, αναφέρουμε κυρίως δείκτες διαδικασίας, που αλλάζουν τη διαδικασία, που είναι εξαιρετικό σημείο γιατί μπορούν να προβλέπουν ίσως ότι θα αλλάξει, αλλά δεν μας βοηθάει καθόλου στην αξιολόγηση των εκβάσεων. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ποιες είναι οι δείκτες έκβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μετά από πολλά χρόνια, αν έχω το δικαίωμα να πω τη γνώμη μου, αν με ρωτήσει κανένας, θα πω ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορούσε να διαλέξει ένα δείκτη έκβασης, τη βελτίωση της λειτουργικότητας. Η λειτουργικότητα είναι η πιο χρυσή. Για να το ζήσεις αυτό, δεν χρειάζεται να είσαι σοφός. Ίσως χρειάζεται να έχεις μια επώδυνη εμπειρία. Να έχεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου με πολλαπλή νοσηρότητα και να τη δεις να χάνεται, να τους δεις να χάνονται από αυτούς. Τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό που κοστίζει πιο πολύ και με όρους οικονομίας, όποτε είναι κύριε Θανασάκη, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας ζωής. Αυτός ο συνδυασμός νομίζω ότι πρέπει να τον κουβεντιάσουμε. Τα περνάω πάρα πολύ γρήγορα. Την έχω δείξει αυτή παλιά την διαφάνεια από τον κύριο Κοντοπαντελή. Δείκτες υγείας. Δείκτες υγείας χωρίς τις προσδοκίες των ασθενών. Δεν μπορώ να το φανταστώ πώς μπορούν να ενσωματωθούν αυτοί οι δείκτες στην αξιολόγηση ιδιαίτερα του performance. Το e-sport πραγματικά βάζει και βάζει τα πέσια related outcomes. Αρχίζει όλη η συζήτηση πια να κουβεντιάζει ότι δεν μπορώ να κάνω δείκτες μόνο και μόνο για να μετράω το αποτέλεσμα που πιθανόν να έχει μια εικόνα για την ίδια τη δυναμική, τη βιολογική δυναμική του φαρμάκου, αλλά και να μην έχει επίδραση στους ίδιους τους ασθενείς. Πάρα πολλή συζήτηση για τα θέματα του λάθους και ιδιαίτερα στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο για το πώς διαβάζουμε τα δεδομένα και το ξέρετε αυτό και δεν είναι μόνο θέμα εκπαίδευσης στη μεθοδολογία της έρευνας που κάνουν εξαιρετικοί συνάδελφοί μου. Νομίζω ότι πρέπει να τα λάβει κανένας, ο Τζέφρι Άρουσον, ο οποίος έχει κάνει αρκετές αναφορές σε αυτό. Αναφερθήκαμε για την evidence-based μοντέλο και ιδιαίτερα για την κριτική που έχει υποστεί όσον αφορά αυτό το ιεραρχικό του υπόδειγμα και πρότυπο, που αν μη τι άλλο έχει κουβεντιαστεί αρκετά, ότι δεν μπορεί να είναι μόνο η χρυσή κατεύθυνση. Και φυσικά αρκετή συζήτηση σήμερα γίνεται για την ιατρική που βασίζεται στην τεκμηρίωση, αρκετές συζητήσεις, βασίζεται κυρίως στον εμπειρισμό. Ο ορισμός είναι στενός και αποκλεί κυρίως αρκετή πληροφορία από τους κλινικούς. Ικανοποιεί τα δικά της κριτήρια. Η χρησιμότητα της εφαρμογής στους ασθενούς δεν είναι πάντα υψηλή και περιορίζει, αυτή είναι και μια άποψη, την αυτονομία σε σχέση με τους ασθενούς. Αυτό είναι ένα καινούριο άρθρο από τον Τίτον που ουσιαστικά κάνει την κριτική του για σε ποιο βαθμό οι τυχιοποιημένες και ελεγχόμενες δοκιμές μας λένε την αλήθεια. Μιλάει και αυτός για την πρακτική τους αξία, για την εφαρμογή τους. Μιλάει για το θέμα της εξωτερικής εγκυρότητας που είναι πάρα πολύ γνωστό. Βασίζονται κυρίως ή χρειάζονται μικρές ελάχιστες υποθέσεις και λειτουργούν στη βάση μικρής προϋπάρξης πληροφορίας, αυτό που λέμε a priori πληροφορίας,
είναι εξαιρετικές για να πείσουν τους δύσπιστους ακροατές, εγώ θα έλεγα τους δύσπιστους καθηγητές της ιατρικής, αλλά έχουν το μειονέκτημα να κάνουν cumulation και τη συσσόρευση στην επιστημονική πρόοδο. Υπάρχει αρκετή συζήτηση ακόμη σε ποιο βαθμό μας λένε ή χρησιμοποιούνται σωστά. Δεν θα ήθελα να πω σε αυτή την υπηρετική. Η κυρία Τασιώνη, που είναι, έχει ιδιαίτερη εμπειρία, θα μπορούσε να προσθέσει πολλά. Θα ήθελα, σχεδόν κλείνοντας, γιατί βλέπω και τον χρόνο, ένα μεγάλο ζήτημα στην κλινική ιατρική. Δεν ήθελα να το ανοίξουμε πολύ. Έχει γίνει οι συζητήσεις αυτές. Είναι τελικά η επίπτωση της κλινικής ιατρικής δεν είναι μόνο στο benefit. Κάνει και ζημιά. Κάνει και θανάτους. Σκοτώνει και πολύ συχνά και σε μεγάλο βαθμό. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση που έγινε στο BMJ από δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, που με διάφορες δικές τους εκτιμήσεις, όσο και αν διαβάζονται ή μπορούν να γίνουν αποδεκτές, μιλάει ότι η τρίτη αιτία θανάτου σε μια μεγάλη σειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον πληθυσμό είναι το λάθος εντός των υπηρεσιών, το λεμιατρικό λάθος εντός των υπηρεσιών υγείας. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, σε μια περίοδο που στην Ελλάδα κανένας δεν είδα τους υπουργούς, είτε τους πράσινους, είτε τους μπλε, είτε τους κόκκινους, να κουβεντιάζουν ότι μετά από κάθε θάνατο στο νοσοκομείο θα πρέπει να γίνεται σοβαρός έλεγχος audit, αναφέρθηκε ο καθηγητής της Ούρας για το audit, που πραγματικά θα μπορούσε να οδηγήσει όχι να τιμωρηθεί ο γιατρός, αλλά να οδηγήσει πραγματικά σε γνώση και σε μάθηση. Κλείνοντας τις εφαρμογές, θα μου πείτε τώρα, ωραία, εμπειρική, περιγραφική δουλειά, τα είπαμε και το πρωί. Πώς μπορούν να αξιολογηθούν, δείχτες έκβασης ή δείχτες διαδικασίας. Κάτω εμείς στην Κρήτη, δείξαμε πραγματικά ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται στο πολύ υψηλό κίνδυνο από πλευράς ενός θανατηφόρου επεισοδίου μέσα στην επόμενη δεκαετία. Εκεί τι έγινε. Είναι επίπτωση, δηλαδή αποτύπωση της κλινικής ιατρικής. Ωραία. Το βρήκαμε. Και πώς το βρήκαμε, τι κάναμε. Και πώς ακούω συχνά τον εαυτό μου και τον συναδέλφου να λέμε για το μέγεθος του προβλήματος, το μέγεθος της νοσηρότητας και τι έκανες. Το λες. Το πες μια, το πες δυο, το πες εκατό. Κάποια στιγμή να το σταματήσουμε. Πρόσκληση λοιπόν στους αγαπητούς μου συνάδελφους της Γενικής Ιατρικής. Δεν μπορούμε να λέμε πια ποιος είναι ο πληθυσμός μας μόνο. Πρέπει να πούμε ότι και κάτι αλλάξαμε. Αυτό το κάτι αλλάξαμε μπορεί να είναι έκβαση. Ας βρούμε όμως το τι θα αλλάξουμε. Είπαμε κι εμείς κάτι στην Κρήτη. Αυτό είναι από το αρχείο καταγραφής του καρκίνου. Και ιδιαίτερα από τον καρκίνο του πνεύμονα. Εμείς έχουμε αύξηση. Έχουμε αύξηση. Και στην νοσηρότητα και στη θνησιμότητα. Και μάλιστα παραπάνω από τη μέση εκτίμηση που γίνεται στις 23 ευρωπαϊκές χώρες. Και βλέπουμε και τη γεωγραφική κατανομή. Ωραία. Και τώρα προσπαθούμε να δούμε, βλέπουμε τις περιοχές και βλέπουμε τους μεγάλους κύκλους και βλέπουμε να εστιάζονται πιο πολύ σε περιοχές που υπάρχει όχι μόνο κάπνισμα αλλά και ρήπανση. Άρα φτάνει. Δεν είναι. Είναι έκβαση λοιπόν το ότι η περιγραφική, όπως είπε και ο καθηγητής ο κ. Κωνσταντινίδης. Είναι έκβαση το ότι οι γιατροί μας της Γενικής Ιατρικής κάτω πραγματικά σταματάνε στο δεύτερο α. Δηλαδή, το λένε, κάνουν και μια συμβουλή γρήγορη, αλλά από εκεί και πέρα στο να προχωρήσεις το σκαλί για να οδηγήσεις την αλλαγή της συμπεριφοράς, σταματάνε. Καλό, ναι, αλλά όχι απαραίτητο. Όμως, πιθανόν έκβαση να είναι αυτό. Μια πρόσφατη δημοσίευση ότι μετά από εκπαίδευση άλλαξαν. Το χαρήκαμε πάρα πολύ εκείνη τη δημοσίευση, που είναι πρόσφατη δημοσίευση, συγγνώμη, αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Προχώρησαν, αλλά όταν τους ρωτάμε πώς τελικά μετά από 2 χρόνια ή 1 χρόνο δεν είναι καπνιστές, τα αποτελέσματα είναι φτωχά. Άρα πάλι πρόσες είναι, ακόμη και μετά από εκπαίδευση. Πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για τους δείκτες έκβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Προσπάθησα όσο μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω ότι η εισήγηση αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύλλογο προτάσεων για μια συμφωνία. Προσωπικά θα ήθελα να μάθω πάρα πολλά από όσους αποφασίσουμε να αλληλογραφήσουμε. Έννοιες και όροι που χρειάζονται να αποδοθούν με συμφωνία στα ελληνικά. Όχι μόνο την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο καθηγητής ο κύριος Νημολιάτης, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τους όρους, όχι μόνο να φτιάξουμε ένα λεξικό. Η συζήτηση για τα μεθοδολογικά θέματα που αντιμετωπίζει η αποτίμηση της κλινικής ιατρικής. Η ανάγκη συμπερίληψης της έννοιας της συμπεριφοράς, αλλά και του κινδύνου και της κοινοποίησης του κινδύνου μέσα σε αυτό που κουβεντιάζουμε, είτε σαν εκβάσεις, είτε σαν αποτύπωση, είτε σαν απήχηση της κλινικής ιατρικής.
η ανάγκη σύνταξης ενός κειμένου θέσεων με αναφορά και στην πολιτική υγείας. Εάν καταφέρουμε κάποιο, να κάνουμε ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο θα διορθωθεί ή θα περάσει, νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το στείλουμε στην πολιτική ηγεσία και στα πολιτικά κόμματα και να πει κανένας ότι το φόρουμ είναι ζωντανό, ότι μπορεί να προτείνει και ξέρετε, πάρτε τα υπόψη. Μπορεί να μην τα πάρει, όπως δεν μου λέει ένας συνάδελφός μου, κανένας υπόψη. Νομίζω ότι εμείς κάναμε το χρέο μας. Και θα ήθελα να κλείσω με ένα εξαιρετικό άρθρο, Doctors, Power και The Performance. Θα έλεγε κανένας ότι όσο πιο πολύ ο γιατρός μιλάει για τη δύναμή του και την εξουσία του, τόσο μάλλον, όπως δείχνει και το άρθρο, μειώνεται η απόδοσή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.